Σε καζάνι που βράζει, εξελίσσεται η κατάσταση στην παιδεία, με τη νέα σχολική χρονιά να έχει ξεκινήσει χωρίς βιβλία και χωρίς καμία υπεύθυνη διαβεβαίωση από τους αρμόδιους για το πότε αυτά θα χορηγηθούν στα σχολεία όλης της χώρας. Η λύση των φωτοτυπιών φαίνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν εφαρμόζεται, καθώς τα χρήματα που απαιτούνται δεν υπάρχουν στα ταμεία και η μαθητική κοινότητα δηλώνει αγανακτισμένη, επιρρύπτοντας ευθύνες προς πάσα κατεύθυνση. Στο νομό μας ήδη 6 σχολεία τελούν υποκατάληψη και συγκεκριμένα το 2ο, 3ο και 4ο Λύκειο Πύργου, το 1ο ΕΠΑΛ Πύργου και το Γυμνάσιο και Λύκειο Βουνάργου. Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που έχουν ξεκινήσει, οι μαθητές σήμερα το πρωί πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο 2ο Λύκειο Πύργου και προχώρησαν σε πορεία στους δρόμους της πόλης. Οι περίπου 50 μαθητές μαζί με σπουδαστές του ΤΕΙ Πύργου κατέληξαν στο Δημαρχείο, όπου συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Μάκη Παρασκευόπουλο προκειμένου να του εκθέσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τόσο σε σχέση με τα βιβλία, όσο και συνολικότερα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούνται να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους. Τα πνεύματα οξύνθηκαν στη διάρκεια της συζήτησης με τους μαθητές να επιρρύπτουν ευθύνες στο Δήμαρχο για την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί. Να ξεκινάει η σχολική χρονιά χωρίς βιβλία, χωρίς τα απαραίτητα υλικά, να μας κλείνετε τις βιβλιοθήκες. Σε όσα σχολεία υπάρχουν. 9-2011. Στον 21ο αιώνα που υπάρχουν όλα τα καλά του κόσμου, τι υλικά, τι καταναλωτισμοί, δηλαδή είμαστε σοβαροί για πράγματα που έχουμε χιλιοπληρώσει. Κύριε Δήμαρχε, έχουμε χιλιοπληρώσει οι γονείς μας, εργαζόμαστε κι εμείς, μαθητές, παιδιά. Είναι σωστά πράγματα. Ο κύριος Παρασκευόπουλος προσπάθησε να είναι καθησυχαστικός, διαβεβαιώνοντας τους μαθητές πως αν το θέμα δεν επιληθεί από τους άμεσα υπεύθυνους, προτίθεται να διαθέσει πόρους του Δήμου για την εξομάλυνση της κατάστασης. Ωστόσο, οι μαθητές δεν φάνηκαν να ικανοποιούνται, συνεχίζοντας τις φραστικές επιθέσεις εναντίον του Δημάρχου. Το θέμα των βιβλίων στο Δήμο του Πύργου τουλάχιστον έχει σχεδόν λυθεί. Σχεδόν λυθεί. Η ενημέρωση που έχω είναι ότι έγιναν συσκέψεις των διευθυντών της δευτεροβάθμιας και έχουν δρομολογήσει τη λύση της έλλειψης των βιβλίων. Δηλαδή αυτή τη στιγμή καλύπτουν εκ των ενώτων τις ανάγκες που υπάρχουν. Αυτή την ενημέρωση έχω εγώ ως δήμαρχος. Και στην πρωτοβάθμια, στα δημοτικά σχολεία, ένα ή δύο σχολεία στο Δήμο αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Εμείς προσφερθήκαμε ως δημοτική αρχή να παρακορίσουμε τα φωτοτυπικά μηχανήματα που έχει ο Δήμος, όχι στο κεντρικό Δημαρχείο, στα περιφερειακά, και να βοηθήσουμε στη φωτοτύπηση όσο μπορούμε. Εμείς ρωτάμε στα σχολεία μας, ρωτάμε στα σχολεία αν μπορούν να μας βγάλουν φωτοτυπίες στα βιβλία. Κάθε μέρα, τη σελίδα που θα κάνουμε μάθημα, να υπάρχει φωτοτυπία. Και μας λένε ότι οι σχολικές επιτροπές δεν έχουν χρήματα. Ψέματα λένε ή εσύ.